Βήμα στην Κεντρική Μακεδονία κάθε Σάββατο 7 η ώρα και κάθε Παρασκευή 5 η ώρα το απόγευμα, πάντα με μια πλούσια, με πλούσια επίκαιρα θέματα. Όπως είναι και το σημερινό θέμα, εργασιακά οικονομικά. Είναι κοντά μας και τους καλωσορίζω και τις καλωσορίζω η κυρία Άννα Ευθυμίου, εργατολόγος. Καλησπέρα σας, Χριστίνα. Νομικός, έτσι, δικηγόρος, εργατολόγος. Και η κυρία Ευελίνα Σκιαπάρα, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτηση από αυτά τα οποία συζητούν οι θεσμοί με την κυβέρνηση, κυρία Ευθυμίου, για τα εργασιακά. Υπάρχει μία συζήτηση γύρω, αν και κατά, γύρω από το ζήτημα τι πρέπει να εφαρμόσουμε εμείς εδώ. Αν δηλαδή εφαρμόσουμε κλαδικές συμβάσεις ή συλλογικές. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι και για τον εργαζόμενο και για την επιχείρηση. Ναι, κοιτάξτε. Όπως είπατε, αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο που δυστυχώς δείχνει ότι ακόμα δεν τα βρήκανε στο κομμάτι του εργασιακού, που είναι αυτό που καίει αυτή την δεύτερη αξιολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό αν θα υπερισχύσουν οι κλαδικές έναντι των επιχειρησιακών συμβάσεων. Καταρχάς να πούμε ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι όταν σε μια επιχείρηση υπάρχει έστω και μια ένωση προσώπων, αν όχι σωματείο, μπορεί να συνάψει με τον εργοδότη μία σύμβαση που μέσα σε όλα τα άλλα θα αρχίζονται. Κλαδικές, δηλαδή και κατά επιχείρηση ή κατά κλάδο. Κατά κλάδο. Κατά κλάδο. Δηλαδή φαντουργία, ας πούμε. Μετά. Ναι, οτιδήποτε κλάδο. Μπορεί να επιχειρήσει να συνάψει μία σύμβαση με τους εργοδοτικούς αντίστοιχα φορείς. Το θέμα είναι ότι στις επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες λειτουργήσαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σωστά, διότι διέσωσαν επιχειρήσεις από το κλείσιμο. Υπήρχαν όμως και κάποιες στρεβλώσεις, διότι χρησιμοποιήθηκαν ως προκάλημα των εργοδοτών για να μειώσουν υπέρμετρα τους μισθούς των εργαζόμενων και να δυσχεράνουν και ακόμα περισσότερο κάποιους όρους εργασίας. Οπότε το καλύτερο για τους εργαζόμενους είναι οι συλλογικές συμβάσεις, έτσι. Το καλύτερο βεβαίως είναι, εδώ τώρα το θέμα είναι αν θα υπερισχύσουν οι κλαδικές συμβάσεις έναντι των επιχειρησιακών, δηλαδή αν ένας κλάδος σε σύμβασή του είναι καλύτερη μισθολογικά και σε άλλες παροχές φυσικά, κυρίως το μισθολογικό μας ενδιαφέρει, να υπερισχύει αυτή έναντι οποιασδήποτε επιχειρησιακή έχει υπογράψει με τον εργοδότη του ο εργαζόμενος. Επαναλαμβάνω αυτή και πάλι ότι. Στην Ελλάδα τι ισχύει. Αυτή τη στιγμή ισχύουν οι επιχειρησιακές. Δυστυχώς. Γι' αυτό χρειάζεται. Γιατί χθες ανέφερε η Υπουργός Εργασίας ότι έχουμε μισθούς 100 ευρώ, λέει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, ναι, έχουμε μισθούς 100 ευρώ και μισθούς 100 ευρώ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. Θα το ξέρει πολύ καλά όσοι ασχολούνται, το ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με τα εργατικά, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τότε εμφανίστηκαν αυτοί οι μισθοί, γιατί προάγονται μορφές ευέλικτης εργασίας. Πραγματικά είναι καταδικαστέο αυτό. Προσωπικά το συναντώ συνέχεια, διότι συναστρέφομαι και με πάρα πολύ. Συναστρέφομαι και με νέο κόσμο. Η ευέλικτη μορφή εργασίας δεν εμφανίστηκε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλά αυτοί οι μισθοί τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν, πιστέψτε με. Τα 100 ευρώ τώρα εμφανίστηκαν, διότι η κατάσταση στην οικονομία, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά, είναι χειρότερα από ποτέ. Δεν έχω δει κάτι ευίωνο, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά από το επάγγελμά μου και από τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, αλλά και με την πολιτική μου ιδιότητα. Δεν έχω δηλαδή έναν δείκτη, μπορεί, ή ακόμα αυτό που λένε ότι μπορεί τα νούμερα να ευημερούν ή να φαίνεται ότι αρχίζουν να ευημερούν, ότι μπορεί να φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά στην τσέπη των πολιτών και στην ψυχολογία των πολιτών αυτό δεν αντικαταπτρίζεται και δεν αντανακλάται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ κακή περίοδο για την αγορά, για τα επαγγέλματα, για όλους τους κλάδους της οικονομίας και αυτό προάγει δυστυχώς ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως είναι το μειωμένο ωράριο, η ελαστική απασχόληση, η εκπεριτροπής απασχόληση. Ξέρετε τι είναι, κύριε Ριθόπουλε, να είσαι επί 9 μήνες εγκλωβισμένος, να πηγαίνεις στη δουλειά σου με μία μέρα μόνο για να εργάζεσαι στο πενθήμερο. Να είσαι εγκλωβισμένος αυτό και να είσαι καθεστώς εκπαιδευτικό. Και να δουλεύεις τετράωρα, έτσι, και να σε κρατάει εξάωρο. Όχι, δεν δουλεύουνε. Ναι, όχι, 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 προσέξτε με το τετράωρο. Είναι το καλό αποτέλεσμα, είναι κάτι καλό. Εδώ μιλάμε ότι μπορεί να σου γράφουνε και κυρίως αυτό γίνεται σε έτσι, επαγγέλματα όταν λέτε που. Είναι καλό, κύριε Ευθυμίου. Πώς θα πάρει ένας εργαζόμενος που δουλεύει τετράωρο. Εγώ σας λέω ότι τους κολλώνται, τους επικολλούνται. Αν δεν πέντε εκατοστάρικα,
Αυτός που δουλεύει 4 εκατοστάρια, τι θα πάρει και τον κρατάει και παραπάνω ώρες. Αυτό σας λέω. Ότι φαίνεται ότι εργάζεται μία ώρα, δύο ώρες την ημέρα. Και στην ουσία εργάζεται πολύ περισσότερο. Και δεν πληρώνεται. Γι' αυτό φαίνεται ο μισθός. Επομένως, δεν υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί να μπορέσουν να προστατεύσουν τον εργαζόμενο. Όχι, όχι. Ελεκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν. Δεν λειτουργούν. Υπάρχουν και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Όχι, το θέμα το πώς θα λειτουργήσει ένας ελεκτικός και η ΕΠΕΑ από το ΙΚΑ. Αλλά το πώς θα λειτουργήσει ένας ελεκτικός μηχανισμός εξαρτάται από ποιον διοικεί αυτόν τον ελεκτικό μηχανισμό και τι στόχους και ποια είναι η κυβερνητική πολιτική. Όταν η κυβερνητική πολιτική. Και εγώ πραγματικά επιχαίρω αυτό που είπε ο Υπουργός Εργασίας, ότι εμείς θέλουμε, γιατί την έχω ακούσει κατ' επανάληψη. Και τη θεωρώ και έγκριτο είναι δικηγόρο, αλλά όταν λέει ότι, λέει ότι πρέπει να πατάξουμε τη μαύρη εργασία και η μαύρη εργασία έχει αυξηθεί και δεν λειτουργούν σωστά όλοι αυτοί οι κατασταλτικοί, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, τότε βλέπουμε ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να αλλάξει πλεύση. Πώς θα γίνει, τι γίνεται. Πάντως, αυτά που βάζει ως στόχους το Υπουργείο Εργασίας φαίνεται ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται. Είπατε τη σωστή λέξη. Ναι, το αποτέλεσμα θα. Ναι, το θέμα είναι σε τι αποτέλεσμα θα έρθουμε. Εντάξει, είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αν τα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση, θα είναι για καλό των εργαζόμενων. Αλλά ξέρετε, δεν θα είναι μόνο καλό για τον εργαζόμενο, θα είναι και των εργοδοτών. Από την εμπειρία μου έχω δει ότι πολλές φορές και οι εργοδότες, αν ζουν σε ένα επισφαλές και ανασφαλές εργασιακό καθεστώς, και αυτοί εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ειδικά όταν υπάρχουν οργανωμένες συνδικαλιστικές ενώσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας εγκλωβισμός που λειτουργεί κατασταλτικά και αποτρεπτικά για την ανάπτυξη της ίδιας επιχείρησης και κατά συνέπεια και της αγοράς και των δύο φορέων, δηλαδή και των εργαζόμενων και των εργοδοτών. Άρα νομίζω ότι όσο πιο ξεκάθαρο γίνει το εργασιακό πλαίσιο, που δυστυχώς δεν γίνεται, αλλά μακάρι να αποσαφινιστεί και με αυτή την αξιολόγηση θα είναι προς ένα πολύ θετικό σημείο. Μάλιστα. Κυρία Τσιαπάρα, ένας τρόπος που θέλει να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή κυβέρνηση σήμερα και γενικά το πολιτικό σύστημα είναι με το πλαστικό χρήμα. Έχουν εξαγγείλει κάποιες αλλαγές, τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν και τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης. Κατατέθηκε, η αλήθεια είναι ότι κατατέθηκε ένα πολυνομοσχέδιο πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, το οποίο μας υποχρεώνει όλους όσους έχουμε αφορολόγητο από 1η του 2017 για να έχουμε, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι αγρότες, είτε είναι μισθωτοί, για να έχουν το αφορολόγητο που είναι από 1.900 ευρώ έως 2.100 το κέρδος τους, να κάνουν κάποιες αγορές το χρόνο με πλαστικό χρήμα, είτε είναι με πιστωτική κάρτα, είτε με χρεωστική, είτε με ηλεκτρονική συναλλαγή. Όσο το εισόδημα είναι μέχρι 10.000 ευρώ, θα πρέπει αυτό να μιλάμε έχουν για το χρόνο, έτσι, από 1η του 2017. Ναι. Για φέτος, οι φορολογικές δηλώσεις δηλαδή που θα γίνουν τώρα την Άνοιξη, ισχύει ό,τι ίσχυε και πέρυσι. Για του χρόνου όμως θα πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν δηλαδή το 2018. Οπότε όσοι έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ, θα πρέπει να έχουν το 10% σε πλαστικό χρήμα. Όταν λέτε πλαστικό χρήμα, αυτό πώς κατοχυρώνεται? Όποια συναλλαγή κάνεις με κάρτα, δηλαδή θα καταγράφεται, θα παίρνεις μια στο τέλος, ας πούμε, από την τράπεζα, θα παίρνεις μια βεβαίωση? Θα πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες όλοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν καινούριο επαγγελματικό λογαριασμό από 1η που θα το συνδέσουν με τις κάρτες τους και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτό θα συνδεθεί με το τάξις και θα ενημερώνεται απευθείας στο τάξις. Οπότε το αφημί θα περνάει στο αφημί, ναι, του καθενός. Έτσι ακριβώς. Θα περνάει το αφημί του καθενός και θα ενημερώνεται απευθείας. Εάν τυχόν δεν υπάρχει το σύστημα αυτό, θα πρέπει να πάρουν βεβαίωση από την τράπεζα μετά. Εξαιρούνται προς το παρόν όσοι είναι κάτοικοι σε γεωκομεία, όσοι είναι σε φυλακές, όσοι είναι σε ψυχιατρικά καταστήματα, στρατιωτικοί οι οποίοι μένουν. Όχι. Στρατιωτική στο εξωτερικό, δεν θα κατοχυρωθεί αυτό με υπουργική απόφαση. Υπάρχει σκέψη, δεν έχει. Στον πολυνομοσχέδιο δεν το αναφέρει αυτό. Λένε ότι είναι πάνω από 75 ετών, θα τους εξαιρέσουν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς να και χρησιμοποιήσουν. Σε απομονωμένα χωριά, χρήμα, λέει, τα οποία είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουν. Έτσι ακριβώς. Οι συναλλαγές, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επαγγελματία, θα γίνει στα 500 ευρώ μόνο μέσω τραπέζης. Δεν θα μπορούμε δηλαδή με μετρητά, ενώ τώρα ήταν 1.500 ευρώ.
Σταδιακά όλες οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να έχουν τα μηχανάκια, τα POS, τα οποία δεν τα έχουν όλοι τώρα. Θα πρέπει, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από 1/1 θα πρέπει όσοι έχουν μηχάνημα που δέχεται κάρτα να έχουν στην είσοδο της επιχείρησής τους μία πινακίδα και κοντά στο ταμείο ότι δέχονται πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές, αλλιώς το πρόστιμο θα είναι 1.000 ευρώ για την επιχείρηση αν δεν το έχει αυτό. Μάλιστα. Και κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι αν δεν έχουμε τις αποδείξεις που πρέπει σε πλαστικό χρήμα, το πρόστιμο είναι 22% στον καθένα για τη διαφορά, για το ποσό που δεν μπόρεσε να καλύψει. Θα επιβαρυνθεί ο φορολογόμενος με αυτό το ποσό. Και όταν λέμε πλαστικό χρήμα, ποιες δαπάνες περιλαμβάνει? Θα περιλαμβάνω τα πάντα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι σούπερ μάρκετ. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μπορούμε να βάλουμε μόνο ιατρικά. Αυτά θα είναι έξω. Η ΔΕΗ, ο ΤΕ, η κινητή τηλεφωνία, τα κοινόχρηστα, οι ασφάλειες, τα ενίκια, αυτά είναι απ' έξω. Κατά τα άλλα, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, ρούχα, τα πάντα είναι μέσα. Είναι κάτι... Μόνο το σούπερ μάρκετ που έχει ο κάθε φορολογούμενος αρκεί για να καλύψει το 10 ή το 15-20% που θα χρειάζεται για το πλαστικό χρήμα. Το σημαντικό είναι όμως ότι ως τώρα μπορούσαμε να βάλουμε ιατρικές αποδείξεις για να κερδίσουμε φορολόγητο και γενικά για να κερδίσουμε πράγματα στη φορολογία. Από εδώ και πέρα, για να μπουν τα ιατρικά, είτε είναι ιατρικά, είτε φαρμακευτικά, είτε νοσηλεία, θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω τραπέζης. Είτε με e-banking, είτε με πλαστικό χρήμα. Κυρία Ευθυμίου, όσο αφορά τώρα το ποσοστό των απολύσεων που. Και εκεί υπάρχει μια διαφωνία με τους θεσμούς, με την Τρόικα. Τι ακριβώς παίζει εκεί πάνω? Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι το ποσοστό των απολύσεων. Δηλαδή, αν ήταν 5%, δεν νομίζω ότι πλέον έχει μεγάλη σημασία, αλλά δεν έχει τόσο σημασία όσο έχει ο τρόπος, η διαδικασία της απόλυσης, διότι... Για να γίνει μέχρι τώρα μία ομαδική απόλυση, χρειαζόταν η διοικητική έγκριση από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Το έχω βιώσει αυτό, ότι είναι πολύ σημαντική η έγκριση από τον Υπουργό Εργασίας στους εργαζόμενους στο μετρό και αφορά την πόλη μας, και θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Το μετρό είναι σε εξέλιξη, τα έργα του μετρό. Ωστόσο, η κοινοπραξία ανάδοχα. Σε εξέλιξη. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Με τον τρόπο που όλοι βιώνουμε ως μετρόπολη. Να βάλουμε λίγο φρένο, γιατί δεν θα αρχίσουν να κάνουν και εισιτήρια για το μετρό. Ναι. Είδατε ένα βιντεάκι που έγινε viral που είχε εισιτήρια για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το είχε στο διαδίκτυο. Μια φωτογραφία, μάλλον. Τέλος πάντων, τα έργα λοιπόν για το μετρό συνεχίζονται με τον τρόπο που συνεχίζονταν και θα θέλαμε να γίνονται πιο γρήγορα. Ωστόσο, η κοινοπραξία που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου, 4 φορές προέβησε σε διαδικασία ομαδικών απολύσεων. Τη μία την έκανε, τις άλλες 3 προσέκρουσε σε απορριπτικές αρνητικές αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και του αντίστοιχα των αρμοδίων Υπουργών Εργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα απέλυε το προσωπικό της, θα συνέχισε να λειτουργεί και θα προσλάμβανε άλλο με διαφορετικούς όρους εργασίας, πολύ πιο ευνοϊκούς για αυτήν. Γιατί η κοινοπραξία συνεχίζει και υφίσταται να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διοικητική έγκριση. Βέβαια, να πω επί της ουσίας ότι το έκανα αλλιώς. Τους απέλησε όλους χωρίς αποζημίωση απόλυσης, αλλά όπως και να έχει, επομένως, οι εργοδότες βρίσκουν δυστυχώς τρόπους αυτό το θέμα να κάνουν αυτό που σωστά χρειάζονται. Σωστά υπάρχει αυτό το φρένο. Δηλαδή, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει αυτό το φρένο, γιατί σας εξηγώ ότι μια εταιρεία που υποτίθεται ότι θα επτόχευε, ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά, όχι μόνο να ανταπεξήλθε, προέβηκε σε πολύ περισσότερες προσλήψεις τώρα. Άρα αυτό το πράγμα εμείς πρέπει να το διασφαλίσουμε, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να λειτουργεί να το καταστρατηγούμε. Είναι πολύ σημαντική η διοικητική έγκριση, σας λέω, διότι το έχω βιώσει στην πράξη πώς λειτουργεί και πώς εφαρμόζεται και πραγματικά κατοχυρώνει τον εργαζόμενο και είναι μια κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, θα μου πείτε ότι εδώ, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό και θα πρέπει να συγχρονιστούμε και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάνω στον οποίο, εάν αυτό γίνει, που εγώ προσωπικά σας λέω ότι είμαι αντίθετη, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντική η κατοχύρωση αυτή, αλλά αν αυτό γίνει, να υπάρξουν οι καλύτερες διασφαλίσεις και τα μεγαλύτερα εχέγγυα, ώστε αυτή η έγκριση για τις ομαδικές απολύσεις να έχει πραγματικά ουσιώδη και ουσιαστικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό,
όπως επίσης να κατοχυρώνονται και να προασπίζονται το στάδιο των διαβουλεύσεων μεταξύ του εργοδότη και των εργαζόμενων. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό στην διαπραγμάτευση για τις ομαδικές απολύσεις. Μάλιστα, έχει βγει, την έχω διεκδικήσει και την έχουμε κερδίσει με τους εργαζόμενους στο Μετρό Θεσσαλονίκης, απόφαση που ακυρώνει ομαδικές απολύσεις, γιατί ακριβώς δεν τηρήθηκε το στάδιο των διαβουλεύσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ευελίνα, σχετικά με τον ΟΑΕ, τι αλλάζει από το 2017 για τους επαγγελματίες οι οποίοι θα πληρώσουν τη συνδρομή τους? Αλλάζει από μία πρώτου του 2017 και ο τρόπος που θα πληρώνουμε εισφορές στον ΟΑΕ. Πλέον δεν θα είναι οι βαθμίδες, η διαβάθμιση που υπήρχε ως τώρα και ένα σταθερό ποσό κάθε δίμηνο που πλήρωνε ο κάθε επαγγελματίας. Θα είναι ένα ποσοστό επάνω στα καθαρά του. Το ποσοστό αυτό είναι 26,95% πάνω στα καθαρά. Αυτό, τα οποία τώρα, της προηγούμενης χρονιάς, αλλά φέτος, τώρα θα ξεκινήσει μια πρώτου 17, ναι. Τα καθαρά του 16 δεν θα έχουν βγει ακόμη, οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι έτοιμες τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, όπως κάθε χρόνο. Οπότε δεν θα μπορούν να ξέρουν τα καθαρά του 16. Τι θα γίνει αντιστοίχηση? Θα γίνει με τα καθαρά του 15, αρχικά, για το πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον, και μετά υπάρχει η σκέψη να γίνει με τα καθαρά του 16 και να υπάρχει η μια... Η απόσβεση δηλαδή θα γίνει το τελικό με το 16. Ναι, και θα πρέπει όμως κάποια χρήματα να επιστραφούν, κάποιοι να δώσουν περισσότερα και αυτό όλο το διαχειριστικό κόστος για την κυβέρνηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν τους συμφέρει κάτι τέτοιο. Επίσης σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση η οποία το 15 πήγαινε καλά και δήλωνε καθαρά, να έχει μια κάθετη πτώση το 16 και να κληθεί τώρα ο φορολογούμενος από μια πρώτου 17 να πληρώνει εισφορά στον ΟΑΕ πάρα πολύ μεγάλη με βάση τα καθαρά που δήλωσε το 2015, ενώ δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ναι, και συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί είπατε ότι αυτά θα επιστραφούν. Δεν υπάρχει περίπτωση θα να επιστραφούν οι διαφορά. Σε αντιλογική θα ψηφιστούν με κάτι άλλο, όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Με την εφορία. Θα δηλαδή, μας λέτε επί της ουσίας, γιατί είμαι ως ελεύθερος, είμαι δικηγόρος, αλλά το ίδιο καθεστώς θα έχουμε οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Δηλαδή θα φορολογηθούμε για τα κέρδη του 2015. Για μία χρονιά το 16 που ήταν χειρότερη από το 15, ως στατιστικά για όλους, θα πληρώσουμε δηλαδή περισσότερα και φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να τα πάρουμε πίσω. Θα προπληρώσουμε φόρους και θα γίνει συμψηφισμό. Θα γίνει συμψηφισμό με κάτι άλλο αργότερα, όπως γίνεται και στους φόρους που πληρώνουμε και στην εφορία. Δεν επιστρέφει η εφορία πια χρήματα. Ναι, κάνει συμψηφισμό με τα επόμενα. Αυτό αφορά τους επαγγελματίες, έτσι, ελεύθερους επαγγελματίες. Και μέχρι να γίνει αυτή η εκαθάριση, καταλαβαίνετε πόσο χρόνο θα πάρει. Ναι, και θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός και όλα αυτά. Ναι. Ένα άλλο όμως και στους αγρότες και οι αγρότες πλέον μπαίνουν στον ΟΕ, δεν πληρώνουν ΟΓΑ, πληρώνουν ΟΕ από μία πρώτου 17, πάλι με ποσοστό πάνω στα καθαρά, απλά για τους αγρότες θα υπάρχει μία διευκόλυνση. Τον πρώτο χρόνο θα είναι 14% συν το 6,95 που είναι για την υγεία, το δεύτερο χρόνο 18 συν το 6,95 και το τρίτο χρόνο 19 συν το 6,95 και μετά θα πάνε στο 26,95 κανονικά μαζί οπότε με τους υπόλοιπους. Οπότε θα γίνει σταδιακή η ενσωμάτωση και των αγροτών. Και στους αγρότες και σημαντικό πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν αυτοί που είναι με μπλοκάκι. Όσοι είναι με μπλοκάκι και έχουν έναν ή δύο εργοδότες, θα πληρώνουν το 13,67%, το οποίο καλείται να πληρώσει ο εργοδότης. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα το πληρώσει στην πράξη. Όσοι όμως έχουν περισσότερους εργοδότες, πράγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει και μες στη χρονιά, δεν ξέρω αυτό πώς θα το διαχειριστεί ο ΟΑΕ, πληρώνουν κανονικά 26,95% μαζί με τους άλλους επαγγελματίες. Επίσης, όσοι έχουν μισθωτή εργασία, σχέση εξαρτημένης εργασίας, είναι μισθωτοί στο ίδιο αντικείμενο, θα πληρώνουν διπλή εισφορά σε ασφάλιση, γιατί θα πληρώνουν εισφορά και σαν μισθωτή που θα είναι, αλλά και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, 26,95% για το μπλοκάκι τους. Κυρία Ευθυμίου, σε μία έτσι ενημερωτική ημερίδα που έγινε σχετικά με το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, μια διαπίστωση που έκανε ένας φίλος ήταν ότι ήταν 100 άτομα οι παρευρισκόμενοι, 100 διαφορετικές περιπτώσεις λέει ήταν. Αλήθεια, αυτή η πολυνομία, αυτά τα παράθυρα του νόμου που υπήρξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα αυτά σταματάνε όλα, μπαίνει ένα φρένο σε αυτά. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Πάντως ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβαινε. Να μην ξέρεις πότε βγαίνεις σε σύνταξη, πώς βγαίνεις και τα λοιπά. Μεγάλη ταλαιπωρία για τον ασφαλιστή. Στην Ευρώπη θα γελάνε, θα τα βλέπουν και θα γελάνε αυτά. Προφανώς. Καλά, κοιτάξτε, το ασφαλιστικό μας σύστημα
ήθελε ούτως ή άλλως μια γενναία αναδιαμόρφωση. Σήμερα υπάρχει τώρα, αυτό όμως. Τώρα, αν αυτό έγινε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι διατηρώ πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Διότι στην πράξη αυτό που βλέπω είναι ότι από τον νόμο τον ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, ότι σίγουρα δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε τώρα για συντάξεις που θα είναι πολύ πιο λίγες όταν θα βγούμε στη σύνταξη. Μα λέει ότι υπάρχει ανταποδοτικότητα, όσο αφορά τα αποθέματα των ταμείων βέβαια. Εγώ εμένα με ενδιαφέρει τι συντάξεις παίρνω, τι πληρώνω και τι παίρνω. Πάρεις. Αυτό είναι ανταποδοτικότητα. Αυτό δεν υπάρχει. Επίσης δεν σέβονται τη δικιά μας τη γενιά. Δεν υπάρχει ο σεβασμός των νεοτέρων των γενναίων. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να παίρνω λιγότερη σύνταξη για, την ίδια, για τον ίδιο ασφαλιστικό βίο με τις ίδιες και ίσως και περισσότερες, μάλλον περισσότερες από ό,τι φαίνεται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο, με περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές από ότι ένας άλλος συνάδελφος πριν 10, 5, 20 χρόνια αντίστοιχα. Άρα δεν υπάρχει και ένας σεβασμός των γενναίων και δεν υπάρχει και ο σεβασμός στην αρχή της αναλογικότητας. Αυτά όμως είναι σπουδαία πράγματα. Υπάρχει ως προς την συνεισφορά. Ναι, αυτά όμως αυτά που σας λέω. Ανάλογα δηλαδή με τα εισοδήματά σου πληρώνεις ανάλογα. Να πληρώνεις, είναι θετικό στοιχείο αυτό. Δεν είναι θετικό στοιχείο σε συνδυασμό ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπερφορολόγηση. Και σε συνδυασμό επίσης με το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αντιμετωπίζονται με έναν επίσης φορολογικό τρόπο, αλλά είναι μια δεύτερη φορολογία. Κοιτάξτε, ξέρω ότι δεν πετώ στα σύννεφα, γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει ένα σωστό ασφαλιστικό σύστημα. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όπως έγινε, δεν έγινε καθόλου προς τη σωστή κατεύθυνση. Και φαίνεται αυτό από το πώς θα λειτουργήσει και είπε και η συνάδελφος εδώ, είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει με τις ασφαλιστικές εισφορές όπως θα καταβληθούν του χρόνου. Επομένως, για να μπορέ, έπρεπε να ληφθούν υπόψη και περισσότερο η γνώμη της κοινωνίας και των φορέων. Αυτό δεν είναι ληφθική υπόψη. Προτάσεις, ας πούμε, που έχει ο δικηγορικός, είχαν η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων και και όλοι οι δικηγορικοί συλλόγοι, δεν λήφθησαν υπόψη. Επίσης, οι προτάσεις των επιμελητηρίων, οι προτάσεις των μηχανικών, οι προτάσεις των ελευθέρων επαγγελματιών, των υπολείπων, δεν λήφθησαν υπόψη για να γίνει αυτό το ασφαλιστικό. Δεν υπήρξε κανένας διάλογος με την κοινωνία. Απλά επιβλήθηκε. Και επιβλήθηκε με μια κατεύθυνση, η οποία ήταν να περάσουμε τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί κινδυνεύουν τα ασφαλιστικά ταμεία, και μετά βλέπουμε. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι από εδώ και πέρα, από αυτά που ακούμε, δεν ήταν οι μοναδικές μειώσεις στις συντάξεις. Εδώ ακούμε ότι θα περικοπεί και αυτό που λέγεται με τον νέο επανεπολογισμό των συντάξεων, η προσωπική, ως προς τους παλιούς συνταξιούχους, η προσωπική διαφορά. Και μιλάμε για πολλά χρήματα. Βλέπουμε ότι οι επικουρικές σε λίγο θα τείνουν να εξαλειφθούν. Δεν είναι αυτή η λύση του ασφαλιστικού συστήματος. Βέβαια πιστεύω ότι πάρα πολύ γενναία θα βοηθούσε το ασφαλιστικό σύστημα η αύξηση των θέσεων εργασίας. Αλλά από εκεί και πέρα έγκυται στην κυβέρνηση το τι πολιτική θα ακολουθήσει. Για να υπάρξει ανάπτυξη, να φυσικά, αν αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, τότε τα ταμεία θα γεμίσουν με περισσότερα χρήματα. Αλλά και αυτό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, διότι βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ να είναι απαγκιστρωμένο σε ιδεολειψίες, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν ανασταλτικά αυτής της πολυπόθετης ανάπτυξης που όλοι τη θέλουμε, αλλά δεν τη βλέπουμε. Και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο με αυτή την ιδεολειψία που διακατέχει αυτή την κυβέρνηση. Να πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως πάλι συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είμαστε στην Κεντρική Μακεδονία,
Το σημερινό θέμα, όπως το ακούσατε στο πρώτο μέρος, έχει να κάνει με εργασιακά και οικονομικά θέματα και καλεσμένες για να μας βοηθήσουν σε αυτή τη συζήτηση είναι η κυρία Άννα Ευθυμίου, εργατολόγος, και η κυρία Ευελίνα Τσιαπάρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω τώρα από την κυρία Τσιαπάρα. Είχατε πει στο πρώτο μέρος ότι μας είχατε πει τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνουν κάποιοι τις εισφορές στον ΟΑΕ. Διερωτώμαι όμως, Ευελίνα, το ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του απέναντι στα ασφαλιστικά του ταμεία ως τώρα είναι πολύ μεγάλο. Με τον καινούργιο τρόπο δεν θα μεγαλώσει αυτό το ποσοστό? Δεν θα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν? Πλέον ο τρόπος που θα πληρώνουμε τις φορές, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα ποσοστό 26,95% πάνω στα καθαρά. Σκεφτείτε όμως ότι ο επιχειρηματίας καλείται να πληρώσει ένα ποσοστό 22% έως 29% ή 35% φορολογία πάνω στα καθαρά του και ένα 26,95% για τον ΟΕ επάνω στα καθαρά του. Ο επιχειρηματίας αυτός, πείτε μου εσείς, δεν θα προσπαθήσει να μειώσει τα καθαρά του. Και ο μοναδικός τρόπος να μειώσει τα καθαρά είναι να μην κόβει αποδείξεις. Δεν θα διώξει τους πελάτες του. Οπότε το πλαστικό χρήμα είναι ένα 10% που πρέπει να έχει ο κάθε ένας, ή έως 18,75% θα είναι το πλαστικό χρήμα αυτό που θα πρέπει να έχει στη φορολογική του δήλωση. Ένα ποσοστό το οποίο καλύπτεται πολύ εύκολα και μόνο από το σούπερ μάρκετ αρκεί για να καλυφθεί το ποσοστό αυτό. Οπότε νομίζω ότι αντί να κοιτάξουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, με τον τρόπο αυτό την ενισχύουμε. Γιατί σίγουρα ο κάθε επαγγελματίας, και είναι λογικό αυτό, να προσπαθήσει να μειώσει τα καθαρά και για να γλιτώσει φορολογία, αλλά και για να πληρώνει λιγότερο ΟΕ. Απόλυτο δίκιο έχει η κυρία Τσιαπάρα, διότι το ίδιο ισχύει και με τον ασφαλιστικό. Δηλαδή θα προωθεί μαύρη εργασία αυτό το ασφαλιστικό. Έτσι ακριβώς. Κυρία Ευθυμίου, είπατε προηγουμένως για μειώσεις που θα έχουμε στη συντάξη από εδώ και πέρα και άλλες μειώσεις. Ακούγεται. Ναι. Ή τουλάχιστον... Από την άλλη όμως η κυβέρνηση φάνηκε ότι θέλει να δώσει ένα μικρό βοήθημα. Πέρασε από τη Βουλή, το ξέρετε. Αυτό που ονόμασε βέβαια 13ος μισθός, 13η σύνταξη. Ναι. Ουσιαστικά όμως δεν ήταν. Ένα βοήθημα τέλος πάντων, εφάπαξ, το οποίο ισχύει μόνο για το 16, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε όμως ως μια θετική προσπάθεια της κυβέρνησης? Σαφώς είναι και μια θετική προσπάθεια. Αλλά το θέμα είναι τι θα μπορούσε καλύτερο να έχει κάνει ή τι δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όχι, μου κάνει εντύπωση που η Νέα Δημοκρατία δεν παραβρέθηκε στη συζήτηση. Γι' αυτό σας το έθεσα. Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπως έγινε αυτός ο τρόπος της παροχής αυτής, η οποία... Εμένα θεωρώ ότι ό,τι είναι σε ενίσχυση των φτωχών είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται και εκεί αντέδρασε και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όλα αυτά έπρεπε να γίνουν σε μια συνεννόηση με τους θεσμούς, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Βλέπουμε ότι δυναμίτησε το κλίμα και τώρα είναι πάλι στον αέρα. Υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό? Απλά για να πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εντάξει, να βρει, να προσανατολιστεί στην αριστερή του αντανάκλαση. Γιατί αυτό είναι στην ουσία. Δεν έχει πλέον αριστερή το πρόσημο, αλλά προσπαθεί να βρει μια αντανάκλαση μέσα από εκεί. Για τους και για τις μειώσεις στη συντάξη τους, δεν λαμβάνουμε υπόψη και έναν άλλο παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή των συνταξιούχων. Δεν λαμβάνουμε υπόψη το τι δίνουν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακά τους. Όπου εκεί οι πολιτικές όλων των κομμάτων ήταν απαράδεκτες και έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα πάρα πολλές οικογένειες. Και θα έλεγα τώρα, εκεί που θα μοιράσει τόσα χρήματα η κυβέρνηση, θα καλύτερα ήταν να τα δίνει στον χώρο της υγείας. Να αγόραζε αξονικούς μαγνητικούς για τα νοσοκομεία. Έτσι, τα 100 εκατομμύρια τα έδειχνε για τα φάρμακα και για τα νοσοκομεία, για μηχανολογικό εξοπλισμό, για να μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την απαιτούμενη φροντίδα. Συμφωνώ, γιατί κάποιοι δαπανούν όχι το μισό του μισθού, δεν τους φτάνει η σύνταξή τους για αυτά τα οποία πρέπει να δαπανίσουν. Άρα συμφωνούμε, κύριε Θεόπουλε, και εγώ αυτό έτσι, είπα. Αυτό, ότι να πούμε αυτά που δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, τι δεν θα μπορούσε άλλο να κάνει. Αυτό η Αγγλία, ξέρω κι εγώ, και η Γερμανία, οι συντάξεις δεν είναι τόσο μεγάλες σε σχέση με το μισθό. Αλλά έχουν κοινωνική μέρημνα. Υπάρχει δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν φάρμακα, δωρεάν νοσοκομεία. Αυτά τα χρειάζεται ο συνταξιούχος. Το επίδομα
δεν θα του φτάσει ούτε να πληρώσει τις υποχρεώσεις του για τη ΔΕΗ. Στην Ελλάδα των μνημονίων έχει καταληθεί κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Θέλουμε δηλαδή σοβαρές πολιτικές απέναντι σε αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους, τους συνταξιούχους. Και σοβαρές πολιτικές να φροντίσουμε την υγεία τους. Να φροντίσουμε. Και διαχρονικές πολιτικές που θα πιάσουν τόπο. Αυτό λέω. Αυτό λέω ότι σωστή είναι η παροχή, είναι προς όφελος των φτωχών, αλλά ποιες κυβερνητικές πολιτικές έχει χαράξει αυτή η κυβέρνηση, οι οποίες θα έχουν ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα πάλι υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων. Και ποιος δεν είναι υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων. Αλλά το θέμα είναι τι αποτέλεσμα έχουν αυτές, με ποιον τρόπο τις κάνεις, τις χαράσεις, τις υιοθετείς και τις υλοποιείς. Διότι αυτή, εντάξει, είναι μια εφάπαξη παροχή. Πάντως 13η σύνταξη δεν είναι. Είναι μια εφάπαξη παροχή. Καλώς έγινε. Και αλλά άμα είναι γιατί σωστή, θέσπισε την για κάθε χρόνο. Δηλαδή φέτος την έχει ανάγκη ο συνταξιούχος και τον χρόνο δεν την έχει ανάγκη. Πάντα θα την έχει ανάγκη. Έτσι, αφού θεωρήσει ότι είναι σωστό και το χρειάζεται ο συνταξιούχος και πραγματικά το χρειάζεται. Πραγματικά, μα είναι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικογένειας. Να κινηθεί και λίγο η αγορά. Ο συνταξιούχος θα δώσει τα χρήματα στο εγγόνι, θα δώσει τα χρήματα στο άλλο. Δεν θα προλάβει, κύριε Ευθυμίου. Θα τα δώσει στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο κράτος. Δεν θα προλάβουν να πάνε στο εγγόνι. Όλοι χρωστάνε. Το 80% των Ελλήνων χρωστάει. Είτε ΔΕΗ, είτε τη φορολογία τους, είτε τον ΕΦΙΑ. Πού δεν θα προλάβει να δώσει. Δυστυχώς χρωστάει πολλά στους ανακύκλωση υποχρεώσεις του χρήματος θα γίνει απλά. Ναι. Καλό είναι και αυτό. Αλλά τι άλλο θα μπορούσε να έχει κάνει αυτό που είπατε. Μια μακροχρόνια πολιτική, μια στρατηγική για να αυτό να έχει μια μονιμότητα. Διάβαζα πρόσφατα στην Πέλα. Με κατεύθυνση το κοινωνικό κράτος. Διάβαζα πρόσφατα στην Πέλα. Υπάρχει μια αντιπαράθεση των δύο βουλευτών των κυβερνητικών στο πού θα πάει ο ξωνικός τομογράφος. Λέει, εγκρίθηκαν 300.000. Ο ένας θέλει στα Αγιανιτσά και ο άλλος θέλει στην Έδεσα. Μα είναι δυνατόν σήμερα νοσοκομεία να λειτουργούν χωρίς αξονικούς τομογράφους και χωρίς μαγνητικούς? Πόσο είναι το κόστος για όλη την Ελλάδα? Πεθαίνουν άνθρωποι. Αυτό είναι το λόγω της έλλειψης αξονικού και μαγνητικού τομογράφου. Γιατί μέχρι να γίνει διακομιδή από το ένα νοσοκομείο στον άλλο, να γίνουν όλες τις διαδικασίες, ο χρόνος είναι σημαντικός για το χώρο της υγείας. Είναι ζωή πολλές φορές. Έτσι. Γι' αυτό ας δούμε λίγο κάποια πράγματα πιο συγκροτημένα και ας αφήσουμε τις μικροπολιτικές. Ένα άλλο θέμα που παίζει η κυρία Ατσιαπάρα έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο. Λέει θα μας έρθει και αυτό. Τι σημαίνει αυτό, τι θα γίνει καταγραφή? Απ' τη μία έχουμε το κτηματολόγιο, απ' την άλλη έχουμε τον ΕΦΙΑ, απ' την άλλη έχουμε το περιουσιολόγιο, απ' την άλλη έχουμε το Ε9. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα μας έχουν καταγεγραμμένους από παντού. Θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2017, είπανε, δεν ξέρω κατά πόσο θα ξεκινήσει τώρα. Θα γίνει πάντως μέσα στο 2017, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πέρα από αυτά που ξέρει ήδη το κράτος για εμάς, τι ακίνητα έχουμε, αν έχουμε αυτοκίνητο, τα σπίτια, το εισόδημά μας από τις φορολογικές δηλώσεις και το Ε9, καλείται πλέον ο πολίτης να δηλώσει και άλλα, όπως είναι πισίνες, όπως είναι σκάφη αν έχει, όπως είναι μετοχές, ομόλογα, μερίσματα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αν είναι μέτοχος σε κάποια εταιρεία, αν έχει αμοιβαία κεφάλαια, τα πάντα. Επίσης, καλείται να δηλώσει και αντικείμενα μεγάλης αξίας. Στην εφορία. Δεν είναι καταγεγραμμένο όλο. Όχι. Δεν τα έχει δηλώσει ο καθένας και το σκάφος και την περιουσία του και όλο του. Τα έχουν δηλώσει όλοι. Πάλι και στο περιουσιολόγιο κάποιοι μπορεί να μην δηλώσουν. Τι γίνεται όμως με το περιουσιολόγιο? Θα υπάρξει μια πλατφόρμα στο Taxis. Ό,τι στοιχείο έχει εφορία έτοιμο θα μπει μέσα. Θα μπει ο φορολογούμενος, θα το ελέγξει, θα το διορθώσει ή θα το διαγράψει, θα το επικυρωποιήσει αν είναι σωστό. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσθέσει τα πάντα ό,τι έχει και δεν τα έχει δηλώσει έως τώρα. Αν έχει κάποιο σκάφος ή κάποια πισίνα ή κάτι άλλο το οποίο δεν το έχει δηλώσει, να το δηλώσει. Επίσης, υπήρχε η ιδέα στην αρχή ότι θα πρέπει να δηλωθούν κοσμήματα, έργα τέχνης, αντικείμενα μεγάλης αξίας τα οποία έχει κάποιος ή πράγματα τα οποία έχει στη θηρίδα του. Αυτό βέβαια, υπάρχουν δεύτερη σκέψη μάλλον γι' αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να δηλώσει αντικείμενα τα οποία έχει και να πει ότι έχουν μεγάλη αξία τα αντικείμενα αυτά. Και είναι χρήματα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αργότερα για να καλύψει αδείλωτα που έχει τώρα. Οπότε έρχεται το περιουσιολόγιο και λέει ότι μπορούν να δηλωθούν πολύτιμα αντικείμενα για τα οποία υπάρχει είτε συμβόλαιο αγοροπολισίας, είτε υπάρχει εκτίμηση από μια εταιρεία, όπως παραδείγματος χάρη από μια ασφαλιστική εταιρεία, γιατί τα έχω ασφαλίσει. Από εκεί και πέρα, μόλις κλείσει το περιουσιολόγιο,
Εάν είπανε ότι δεν θα φορολογηθούν ό,τι δηλώσουν. Είπανε. Στην αρχή. Αυτό λέω. Τώρα θα το ξέρω μετά. Το κάνουν απλά για να μας προστατεύσουν. Να ξέρουν τι έχουμε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό το κάνουν. Μόλις όμως κλείσει το περιουσιολόγιο, εάν βρεθεί κάτι στην κατοχή κάποιου και δεν το έχει δηλωμένο, θα κατασχεθεί και θα του επιβληθεί και πρόστιμο, μπορεί ίσως μπορεί και περισσότερο από το στοιχείο που έχει βρεθεί. Ωραία. Ότι δεν το έχει δηλώσει. Επομένως, υπάρχει μια πίεση να δηλώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Κυρία Ευθυμίου, σας βλέπω κάτι σημειώνετε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για το συνδικαλιστικό νόμο, αλλά αν κάτι θέλετε να αναφέρετε, βεβαίως να... Όχι, πολλά έχω να πω από αυτά που... Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε από αυτά που είπαμε... Όχι, και από τα οικονομικά, δεν είναι απαντήριση. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, όχι. Αυτό που λέτε είναι μια... Να πάμε για το συνδικαλιστικό νόμο. Ας πάμε για το συνδικαλιστικό νόμο. Γιατί και εκεί, από ό,τι φαίνεται, θέλουν κάτι να αλλάξουν. Έτσι, οι θεσμοί. Υπάρχει μια συζήτηση. Εντάξει, κυρίως είναι το δικαίωμα του lockout, της ανταπεργίας του εργοδότη, όπως και κάποιο προνόμιο των συνδικαλιστών. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στο δικαίωμα του lockout. Πιστεύω ότι δεν λειτουργεί αυτό. Ούτε στην πράξη λειτουργεί, ούτε θα επιφέρει κάποιο από τα αποτελέσματα που φαντάζονται οι θεσμοί. Εδώ οι συλλογικές συμβάσεις, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Άρα τώρα το lockout θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο που φαντάζει ότι θα μπορεί να αποφέρει, αλλά στην ουσία... Πολύς λόγος για το τίποτα. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία να μην θεσπιστεί, γιατί το δικαίωμα της απεργίας είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα, έτσι. Είναι καθαρά δικαίωμα των εργαζόμενων. Αλλά άλλο λέω, ότι δεν θεωρώ ότι θα έχει το αντίκρισμα που πιστεύουν οι θεσμοί ότι θα έχει στην πράξη, αν ένας εργοδότης θα έχει αυτό το δικαίωμα. Απέναντίας, υπερθεματίζω το να μην θεσπιστεί αυτό, γιατί σας λέω ότι το δικαίωμα της απεργίας είναι ένα αφαίρετο εργατικό δικαίωμα και έχουν δοθεί αγώνες για αυτό το δικαίωμα. Και αν μη τι άλλο, οι εργαζόμενοι πρέπει να προασπίζονται τα δικαιώματά τους, γιατί δυστυχώς στις μέρες μας δεν έχουν μείνει και πολλά μέσα. Δεν είναι συνδικαλιστικό κίνημα ισχυρό. Και πολλοί τρόποι. Κοιτάξτε. Πώς θα γιατί εδώ σχετικά θα αποδυναμωθεί το συνδικαλιστικό ένα ισχυρό συνδικαλιστικό σύστημα, αλλά και ένα υγιές συνδικαλιστικό σύστημα. Ναι. Εντάξει. Προσωπικά καταδικάζω και αποστρέφομαι όλους αυτές τις συνδικαλιστικές πρακτικές, στις οποίες τύπου φωτόπουλου που έχουμε δει στο παρελθόν, οι οποίοι ουσιαστικά νέμονται προς ίδιον όφελος. Αυτές τις καταδικάζω. Περιμένετε, να μιλήσουμε για το φωτόπουλο μια φορά. Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε για το φωτόπουλο, όχι, γιατί από αν δούμε όμως τον κλάδο του, κέρδισε η ΔΕΗ οι εργαζόμενοι από το φωτόπουλο. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό δεν είναι ο ρόλος του συνδικαλιστή. Να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των συναδέλφων. Είναι να κερδίζει, να υπερασπίζεται υγιώς, με υγιές τρόπο, με υγιή τρόπο το συμφέροντα των εργαζόμενων. Πάντως είχε να αποτέλεσμα. Είναι μια επιχείρηση που επιτελεί ένα κοινοφελές έργο. Δεν πρέπει αυτό να αποβαίνει και σε βάρος των πολιτών. Αυτό το κρίνει η πολιτεία. Η πολιτεία αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από τη μία έχουμε τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης και από την άλλη έχουμε την πολιτεία. Ο καθένας προστατεύει το χώρο του. Αν αυτός πέτυχε να κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε εις βάρος της πολιτείας, φταίει η πολιτεία. Και τι εξουσία είχε για να το κάνει αυτό και τι ανοχή υπήρχε για να το κάνει αυτό και από την πολιτεία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ σας λέω ότι υπάρχουν φαινόμενα τα οποία προσωπικά τα αποστρέφομαι και τα καταδικάζω, αλλά επειδή είναι το επάγγελμά μου αυτό και έρχομαι συνέχεια σε επαφή με συνδικαλιστές, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνδικαλιστές που λειτουργούν που έχουν το συνδικαλιστικό δικαίωμά τους ως λειτουργήμα πραγματικά. Πάντως, συνδικαλισμός στον ιδιωτικό τομέα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι δύσκολος. Είναι δύσκολος. Γι' αυτό δεν βλέπουμε εργαζόμενους να είναι συνδικαλισμένοι. Τώρα σε κάποια επιχείρηση δεν υπάρχει. Είναι δύσκολος. Συνδικαλισμός μόνο στο δημόσιο υπάρχει και εκεί δεν θέλει τα πράγματα. Αν λειτουργήσει με έναν υγιή τρόπο, νομίζω ότι θα αποβεί σε συμφέρον και των εργαζόμενων αλλά και της ίδιας της επιχείρησης. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια εργαστή συνεργασία και ο συνδικαλισμός νοείται πάντοτε προς το συμφέρον των εργαζόμενων. Όχι προς ίδιο το συμφέρον. Γι' αυτό καταδικάζω όλες τις πρακτικές. Όχι αυτές να λέει ο άλλος, πρέπει να εκλεγώ, λέει, στο Γενικό Συμβούλιο, γιατί λέει, τι θα κάνω, θα πάω 3 χρόνια, λέει, σχολείο τώρα, λέει.
Δηλαδή, είναι κάποιο πράγμα. Δεν είναι να μην πα στο σχολείο. Είσαι ένα συνδικαλιστή, πρώτο πρέπει να πάει στο σχολείο. Βέβαια, πρώτο πρέπει να έχει εμπειρία. Δεν το ζήτημα να έχει άδεια. Όταν πάει για μια συγκέντρωση, να πάρει την άδεια του. Για λόγου επαγγελματική και εργασιακή. Όχι όμω να κάθεται χωρί λόγο, επειδή είναι στο Γενικό Συμβούλιο. Να προσπιστεί τα συμφέροντα. Και να δουλεύει οι συνάδελφοί του και αυτό να το παίζει. Σε άλλα συμβούλια για να διαχειρίζεται απλά την εργασία. Όταν έχει συνδικαλιστική δουλειά, βεβαίως πρέπει να διευκολύνεται. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό. Αλλά επίσης, η πολιτεία όμως θέλει αυτό, δεν φταίει ο συνδικαλιστής. Σε συμβούλια και αυτή την εξουσία του να τη διαχειρίζεται όπως αυτός κρίνει και θέλει, να υπάρχει ένας έλεγχος. Γι' αυτό λέω, να υπάρχει ένα υγιές συνδικαλιστικό κίνημα. Και πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι να το απαιτήσουν. Να μην γίνονται καταχρήσεις στα δικαιώματα τα οποία καλώς ή κακώς τους έδωσε η πολιτεία. Φυσικά και οι εργαζόμενοι. Απλά οι εργαζόμενοι πάντοτε θα σκεφτούν και το δικό τους συμφέρον. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας και διάλογος αρχικά και ένας τρόπος διασφάλισης σε δεύτερο τρόπο όλου αυτού του πλαισίου, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει και να διαμορφωθεί με έναν πολύ υγιή τρόπο για το συμφέρον πάντοτε υπέρ των εργαζομένων, που προβαίνει πάντοτε σε υπέρ του συλλογικού και των συνδικαλιστών, έτσι, των εργαζομένων το συμφέρον. Αυτό λέω, αυτό τονίζω. Μάλιστα, αυτό τονίζω. Και σας λέω, επειδή έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς συνδικαλιστές, η πλειονότητα των συνδικαλιστών είναι πραγματικά εξαιρετική και επιτελεί λειτουργήμα. Αλλά υπάρχουν αυτές οι κακές περιπτώσεις που αμαυρώνουν ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα. Μάλιστα. Βελίνα, αλλά έχουμε κάποια αλλαγή στις 100 δόσεις? Μια πολύ μικρή αλλαγή. Ναι, γίνονται λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα για τις 100 δόσεις. Από 1/17, και αυτό υπάρχει μέσα στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε τώρα, έχει τη δυνατότητα ο καθένας που βρίσκεται σε αυτή τη ρύθμιση να καθυστερήσει μια δόση, καινούρια δόση, ή καινούριο φόρο που είναι να πληρώσει, μόνο μία φορά για 15 ημέρες. Δηλαδή, αν τώρα, 31 Δεκεμβρίου, πρέπει να πληρώσει κάποιος το ένφια, μπορεί να το πληρώσει με την προσάυξη που θα έχει μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, χωρίς να χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αλλά αν το ξανακάνει μέσα στο εξάμηνο, θα χάσει τη ρύθμιση. Μπορεί δηλαδή μία φορά μόνο μέσα στο εξάμηνο να καθυστερήσει μία πληρωμή που έχει τώρα, χωρίς να χάσει τη ρύθμιση. Μάλιστα, ωραία. Κυρία Ευθυμίου, αν θέλετε κάτι έτσι να πείτε στον επίλογό μας, μπορείτε να το πείτε. Διαφορετικά θα σας ρωτούσα εγώ για τις Κυριακές. Τελικά μας φόντουσαν και την Κυριακή σε κάποιους να εργάζονται, έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Καταρχάς, υπάρχουν δύο σκέλη. Είναι σωστό να εργάζεται κάποιος την Κυριακή. Αν κάνουν καινούργιες προσλήψεις, ναι. Αλλά εδώ δεν έχουμε καινούργιες. Και υπάρχει πραγματικά, καταβάλλεται το 75% της προσάυξης των εργαζόμενων του υπαλλήλου την Κυριακή. Ή δεν καταβάλλεται. Πληρώνεται ή υπό την ομιλία. Και νομοθετικά δεν δικαιούται ένα 24ωρο να μην δουλέψει την εβδομάδα τουλάχιστον. Έτσι είναι. Υπάρχουν πολλά. Ναι, υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία έτσι όπως έρχεται η Κυριακή, θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά κενά και δεν διασφαλίζονται εργασιακά δικαιώματα. Μακάρι να προάγει αυτό τον υγιή ανταγωνισμό. Αλλά έτσι όπως φαίνεται, έχω ερωτηματικά αν πραγματικά προβάλλεται ο υγιής ανταγωνισμός έτσι. Νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί και στην Ευρώπη, δηλαδή δεν ζούμε μόνοι μας, και στην Ευρώπη εργάζονται οι υπάλληλοι τις Κυριακές και τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Αλλά εκεί υπάρχει ένα πολύ πιο σαφές εργασιακό πλαίσιο. Εγώ είμαι υπέρ του να νομοθετηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο για την εργασία την Κυριακή και να τηρείται και να διασφαλίζεται από την πολιτεία. Να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Ευθυμίου, εργατολόγο, να ευχαριστήσω την Ευελίνα Τσιαπάρα, οικονομολόγο φοροτεχνικό, να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα τους τηλεθεατές που ήταν μαζί μας, να σας ευχηθούμε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.